να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Είναι έτοιμο στη Μουρούζου, ο κύριο Στάσου Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σα, κύριε. Καλημέρα σα, κύριε Μιχαλιδάκη. Λοιπόν, ακούτε εδώ, φαντάζομαι, την συζήτησή μα πώ έχει ξεκινήσει και θα ήθελα και τη δική σα την άποψη και στο πιο συγκεκριμένο ότι ενώ γινόταν αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση των δύο πλευρών, από την Τουρκία συνεχιζόταν η προκλητική συμπεριφορά και ανακοίνωνε ο Υπουργός Ενέργειας περαιτέρω έρευνες με βάση το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας. Καταρχάς, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη συζήτηση, η οποία όμως συμφωνώ ότι ορθώς έγινε, διότι όταν έχεις έναν προβληματικό γείτονα, είναι προτιμότερο να επικοινωνείς μαζί του παρά να μην έχεις διάβλους επαφής. Επομένως, προς αυτό ήταν ορθή η επιλογή της κυβέρνησης να πραγματοποιηθεί αυτό το ραντεβού. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία είπατε και εσείς ότι έχει θέσει, διαμήνυσε στην τουρκική πλευρά ότι θα υπάρξουν απτές κυρώσεις αν συνεχιστεί η προκλητικότητα και κυρίως θα συνεχίσουμε χωρίς φοβικά σύνδρομα ως Ελλάδα την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω και αυτό κατέστη σαφές στην άλλη πλευρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αναφέρατε, ξέρετε ότι οι τουρκικές προκλήσεις είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς. Εντάσσονται σε μια γενικότερη αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, η οποία αισθάνεται σχετικώς απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε ότι δεν μπορεί να συνάψει συμφωνία με καμία άλλη χώρα στην περιοχή, ούτε με την Κύπρο, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με το Λίβανο. Mm-hmm. Καταφθάνει λοιπόν στη Λιβύη ως έσχατη λύση, στον αδύναμο κρίκο της Μεσογείου, θα έλεγε κανείς. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, πέρα από τις προκλητικές δηλώσεις, άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο χθες, κυρία Μιχελιδάκη. Να περάσει από τα δύο κοινοβούλια. Ακριβώς. Για πιθανή επαναχώρηση. Mm. Αυτό που θα έλεγε κανείς, κρατάει μια πισινή η τουρκική πλευρά, διότι αναρωτιόμαστε όλοι, ποιο λιβικό κοινοβούλιο θα είναι αυτό το οποίο θα επικυρώσει αυτό το περιβόητο μνημόνιο. Η άλλη πλευρά έχει στείλει ότι δεν δέχεται την συμφωνία. Πρόκειται για μια χώρα. Μια χώρα σε εμφύλιο και διαιρεμένη. Ακριβώς. Κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό στη Λιβύη. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία αρχίζει ενδεχομένως να αφήνει χαραμάδες. Η κυβέρνηση, κύριε Χατζηβασιλείου, για αυτές εδώ τις εξαγγελίες που μπορεί και να τις κάνουν πράξη. Δηλαδή, το κομμάτι εκεί, νοτίως της Κρήτης, επειδή ακούμε και ένα σχεδιασμό και του Πενταγώνου και εδώ από τις ένοπλες δυνάμεις, είχαμε εδώ και τον κύριο Αποστολάκη εχθές, τον τέος Υπουργό Άμυνας, που είπε ότι χρειάζονται ενδυνάμωση οι ένοπλες δυνάμεις. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση κάνει τρία πράγματα, έχει τρεις άξονες, οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρώτον, συνεχίζουμε να είμαστε οι βασικοί υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Δεν θα κουραζόμαστε να λέμε ότι η Ελλάδα, ξέρετε, είναι πάροχος ασφαλείας στην περιοχή. Είναι μοναδικός πόλος σταθερότητας και αυτό διακρίνει τη χώρα μας σε σχέση με όλες τις γειτονικές εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Δεύτερος άξονας. Ναι, συνεχίζουμε την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Το είπε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήρθε χθες στη Βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F-16, διότι ξέρετε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε να στέλνουμε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Και το τρίτο, κυρία Μιχελιδάκη, είναι ότι η κυβέρνηση τον Οκτώβριο που μας πέρασε, σας θυμίζω, επικύρωσε στη Βουλή την παραχώρηση των οικοπαίδων νοτίων της Κρήτης σε κοινοπραξία Exxon Mobil. Είναι και Exxon Mobil, οι Αμερικάνοι δηλαδή. Ακριβώς. Και θα συνεχίσουμε ακάθεκτη τον σχεδιασμό αυτό. Καθίστε, σε ό,τι αφορά. Κύριε Χατζηβασιλείου, να πάρουμε εδώ. Κύριε Χατζηβασιλείου, ελάτε να ολοκληρώσουμε με το δικό σας το σχόλιο και θα ήθελα λίγο, επειδή ξέρω ότι αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με την παρουσία του Αντιπροέδρου, του κυρίου Σχοινά, είναι ευρεία σύσκεψη για το μεταναστευτικό προσφυγικό, θέλω να σας ρωτήσω και για το κομμάτι που άκουσα και αν το κατάλαβα σωστά από τον κύριο Μητσοτάκη να διατυπώνεται και το ότι και το ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβει ένα ρόλο σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και τις απίστευτα ανεξέλεγκτες ροές στο Αιγαίο. Καταρχάς για τις συμμαχίες, να σας πω ότι η κυβέρνηση ορθώς έχει επιλέξει να εμβαθύνει
τη συνεργασία που έχουμε στα διάφορα τριμερή σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ούτως ώστε αυτά να γίνουν στρατηγικές συμμαχίες. Δεν αρκεί μόνο να δουλεύουμε μαζί στα ενεργειακά, πρέπει να περάσουμε σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα άλλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και εργαζόμαστε ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε πιο σταθερές σχέσεις με τους γείτονες στην περιοχή, κάτι που θα μας βοηθήσει βέβαια και απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός κατόρθωσε και πέτυχε χθες το ΝΑΤΟ να μπει στο κείμενο ότι το μεταναστευτικό συνιστά πια πρόκληση για τη συμμαχία. Άρα λοιπόν μία από τις βασικές, από τα βασικά προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, πέρα από την ασφάλεια, θα είναι και η μετανάστευση, διότι στην ουσία και αυτή αποτελεί σταδιακά πρόβλημα ασφαλείας. Άρα αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης που μπήκε και στο χθεσινό ανακοινωθέν. Και για την σύσκεψη, και για τη σύσκεψη που γίνεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση έχει λάβει από την πρώτη στιγμή μέτρα απλοποίησης του ασύλου, τα έχουμε πει, τα γνωρίζετε. Εκείνο που είναι σημαντικό σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε δύο πράγματα. Στην δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής εκτοφυλακής και στην δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να θωρακίσουμε καλύτερα τα σύνορά μας. Μάλιστα, κύριε Χατζηπασιλείου, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.